Το κουαρτέτο λοιπόν Ράγια, Μαλκουόρη, Κάση, Μαρότη προτείνει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα βασισμένο στο μουσικό θέμα του ερωτικού τραγουδιού από τις αρχές του 18ου μέχρι και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό συμπατριώτη μας, εκπαιδευτικό, είναι πολυπράγμων και πάρα πολύ δραστήριος, οπότε πού να αναφέρω όλες τις ιδιότητες του, ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Τρικύλης, ο οποίος είναι ο συνδετικός κρίκος και η γέφυρα που μας έφερε αυτό το ξεχωριστό καλλιτεχνικό σχήμα. Και πραγματικά επιλέξαμε να δώσουμε τη συνέντευξη τύπου εδώ στο Γραφείο Τουρισμού, σηματοδοτώντας ότι πολιτισμός και τουρισμός είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Οικός του τουρισμού και του πολιτισμού, της μακραίωνης, πλούσιας πολιτιστικής και αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς, έχει και μια σύγχρονη δημιουργία για την οποία αισθάνεται υπερηφάνεια. Γιατί είναι ανοιχτή, έχει εξωστρέφεια και μπορούμε και φιλοξενούμε με τα κλειτά σχήματα ποιότητας από όλα τα μέρη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου. Και είναι ξεχωριστή τιμή μας να φιλοξενούμε αυτό το σχήμα από την αγαπημένη μας Ιταλία. Σκεφτείτε λοιπόν να κάνετε διακοπές εδώ στο νησί Μαστικό και στο χειμερινό κινηματογράφο Ορφέα, στην καρδιά της πόλης μας, στην πλατεία Ελευθερίας, να δείτε στην αφίσα ότι γίνεται αυτή η όμορφη συναυλία. Δεν θα είναι κάτι το οποίο επιστρέφεται στη χώρα σας, θα το συζητήσετε και θα το έχετε ως μια όμορφη ανάμνηση με τους φίλους, την οικογένειά σας, ότι ναι, στις διακοπές πήγα και απόλαυσα και δωρεάν μια εξαιρετική, πραγματικά επιπέδου συναυλία. Αυτή είναι η ΚΟΣ λοιπόν και αυτή την ΚΟΣ υπηρετούμε με αγάπη, με σεβασμό, με σοβαρή διαχείριση στο κάθε ευρώ του Δημότη μας, αλλά και με μια μεγάλη αγκαλιά από τους ντόπιους επιχειρηματίες. Και πραγματικά μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τις τοπικές επιχειρήσεις που με την ευγενική υποστήριξη και χορηγία τους μας βοηθούν και μας διευκολύνουν και δίνουν δύναμη πραγματικά στο έργο μας. Πέρα από το προσωπικό του Δήμου μας, από όλες τις υπηρεσίες που νυχθημερών εργάζεται, υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι δραστήριοι του τόπου μας που αγαπούν το νησί μας και τον πολιτισμό και προσφέρουν αφιλοκερδώς και εθελοντικά την εργασία τους. Άρα λοιπόν σήμερα, 31 Αυγούστου, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό, το φετινό καλοκαίρι του 2022 οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι τώρα, από 19 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου, είναι συνολικά 74 ημέρες και είχαμε 64 εκδηλώσεις σε όλο το νησί με 54 φορείς. Μέσα από την καρδιά μου λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, και τους εθελοντές και τους διοργανωτές, αλλά και στον κόσμο που τις αγκαλιάζει. Πολύ ευτυχισμένο να είμαστε εδώ στην ΚΟ. Στην ΚΟ ήδη με τον πολιτιστικό σύλλογο μας έχουμε ήδη διοργανώσει άλλες εκδηλώσεις, αλλά αυτή την φορά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη μια έκθεση, εκδήλωση με πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια κοροδία που ταξιδεύει σε 7 χώρους της Ελλάδας. Αυτό είναι την δεύτερη στάση. Η πρώτη ήταν τα εγγένεια της περιοδίας στην Λέρο και πιστεύω ότι είχαμε αρκετά μεγάλη επιτυχία, όπως πείσουμε τα έχουμε και απόψε, γιατί αυτή την συναυλία πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με τις ενέργειές του κατάφερε να πείσει και την Ιταλική Πρεσβεία αλλά και την διοργανώτρια αρχή αυτής της περιοδίας. Είναι ο συντονιστής της περιοδίας και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας μας. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός φίλος της ΚΟ. Όσες φορές του ζητήσαμε κάτι ήταν πάντα ανοιχτός στις προτάσεις μας. Από την πλευρά μας πρέπει... Και από την πλευρά μου, μάλλον θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σέβη Βλάχου, η οποία με άοπνες προσπάθειες κατάφερε να διοργανωθεί όλο αυτό το εγχείρημα έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας υποστηρίζουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Μην δυσπιάσω να πουθέρω πολλά ριγκρέκο κομμή βούη. Ένα από την πλευρά της ευχαρίστησε το Δήμο της Σκόκια και την κυρία Σέβη Βλάχου που της έδωσε την δυνατότητα να βρίσκεται εδώ στο νησί μας και να παρουσιάσει μια σειρά υπέροχων τραγουδιών που όπως και εκείνη ανέλησε ξεκινούν από την περίοδο του Μότσαρτ και φτάνουν μέχρι τον Μωρικόνε. Μίλησε για διάφορους καλλιτέχνες των οποίων τα έργα θα παρουσιαστούν σήμερα. Είπε ότι είναι ο θεμελιωτής αυτού του γκρουπ
των τεσσάρων, των τριών υπολείπων υπέροχων κοριτσιών. Το συστήθηκε λοιπόν το κορίτσι, σοπράνο μας, και είπε ότι και αυτή με τη σειρά της ευχαριστεί το Δήμο μας που της δίνει τη δυνατότητα να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό της ΚΟ, και λέει ότι δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσει το κονσέρτο για να τραγουδήσω μπροστά στον κόσμο της ΚΟ. Grazie a tutti per averci invitati. Η βιολινίστα είπε ότι αισθάνομαι πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα να τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο που μοιάζει με την ιταλική κουλτούρα. Βεβαίως είπε και τη γνωστή ρίση που χρησιμοποιούμε για τους Ιταλούς και τους Έλληνες. Λέει, αισθάνομαι υπέροχα επίσης ότι θα είμαι εδώ σε ένα χώρο και θα τραγουδήσω σε ένα χώρο που δημιουργήθηκε την περίοδο του 1920 περίπου. Έχει δίκιο πραγματικά, γιατί ο Ορφέας είναι ένα δημιούργημα εκείνης της περίοδου και αισθάνεται υπέροχα που θα κουβαλήσει ξανά πίσω στην Ιταλία αυτή την εμπειρία που θα βιώσει να τραγουδά, να παρουσιάζει την ιταλική κουλτούρα σε ένα λαό που μοιάζει και είναι κοντά στην ιταλική κουλτούρα. Πολύ συγκινημένη για την δυνατότητα που της έδωσε η πρωτοβουλία του Έντσο και της αρχηγού του γκρουπ. Λέει ότι αισθάνομαι πολύ υπέροχα, πολύ συγκινημένη που θα βρεθώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο νησί της ΚΟ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, και ευχαριστεί πάρα πολύ την κυρία Βλάχο και το Δήμο της ΚΟ για τη δυνατότητα και τη φιλοξενία να είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ όμορφη αγκαλιά και μια πολύ όμορφη ενέργεια αισθανόμαστε σήμερα εδώ, και θέλουμε να τη μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, και πραγματικά να έρθετε να απολαύσετε αυτή την όμορφη συναυλία. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί πραγματικά και εμείς ως Δήμος ΚΟ αισθανόμαστε ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για το νησί μας, να δείξουν ότι οι ΚΟΣ του τουρισμού, εκτός από τις υψηλού επίπεδου παροχές στον ξενοδοχειακό, επιχειρηματικό, τουριστικό κλάδο, έχουν και κουλτούρα, έχουν πολιτισμό, έχουν σύγχρονη δημιουργία και μπορούν να το μεταφέρουν στα μέρη τους, ότι ναι, μπορούν να απολαύσουν υψηλού επίπεδου πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ΚΟΣ.